Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το νησί και μέσω αυτού η Κρήτη μετατρέπεται σε ένα σημαντικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπηρετεί ένα συνολικό σχέδιο που αναβαθμίζει τις υποδομές της Μεγαλονήσου συνολικά, θα σας έλεγα, και όχι αποσπασματικά. Αναφερόμενος στο βορειοδικό άξονα, ο Κώστας Καραμαλής τόνισε πως η Κρήτη επιτέλους αποκτά οριστικά και αμετάκλητα τον αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε αγωνιστική διαδικασία με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Αεροδρόμιο Καστελίου. Η Κρήτη θα έχει ένα αεροδρόμιο που πραγματικά θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, όχι για τα επόμενα 4, 5, 6, 7 χρόνια, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες. Να σταθούμε, Υπουργέ, λίγο και στο ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, αναφορικά με την αξιοποίηση της έκτασης Φιλέτο του αεροδρομίου Ηρακλείου. Αυτό το οποίο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους αυτούς που μας ακούνε σήμερα και όλους τους κατοίκους της Κρήτης, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αγνοήσει τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και να αγνοήσει τις προτάσεις των Δήμων και της Περιφέρειας. Και τις παρούσεις σκέπτεστε κάτι πιο συγκεκριμένο προς τον τρόπο και το σχέδιο αξιοποίησης. Επειδή κατ' ουσίαν αυτό που λέμε, Υπουργέ, είναι ότι την επόμενη μέρα θα αναδειχθεί ένα νέο Ηράκλειο. Ακριβώς. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η έκταση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη έκταση, παραθαλάσσια έκταση, ένα απίστευτα σημαντικό ακίνητο που μπορεί να αλλάξει ευρύτερα όλη την περιοχή, αυτό που έχουμε πει εμείς είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή διαβούλευση με τους φορείς στην πρώτη γραμμή, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να ακούσουμε, αν θέλετε, και αυτούς που θα το χρηματοδοτήσουν το έργο. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μεγάλα αρδρευτικά έργα που έχουν προγραμματιστεί στο νησί. Για το φράγμα στο Πλατή, ο στόχος μας είναι να το δημοκρατήσουμε το δεύτερο τετράμινο, δηλαδή γύρω στα μέσα του 2022. Είναι ένα έργο που έχει προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα δημοκρατήσουμε, όπως σας είπα, και άλλα έργα που αφορούν φράγματα. Θα βελτιώσουμε το υπάρχον φράγμα Μπραμιανού. Αυτό είναι ένα έργο ύψους 70 εκατομμυρίων, ενώ με ΣΔΙΤ προχωράμε στο φράγμα του Ταυρονίτη. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν και τα έργα για τα νέα δικαστικά μέγαρα σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά και το lifting στο Μέγαρο Ρεθύμνου. Το έργο αυτό έχει, κυρία Σαλαπάτα, ήδη εγκριθεί από τη Δημπουργική ΣΔΙΤ. Θα γίνει με ΣΔΙΤ. Το κόστος υπολογίζεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ και αναμένουμε να υποδειχθεί από τους αρμόδιους φορείς η κατάλληλη έκταση, η κατάλληλη οικοπαιδαγική έκταση για το δικαστικό μέγαρο Χανίων.